Γιώργος Βιενόπουλος, Ανδρέας Καράβουλας, Αθανάσιος Κούστας, Απόστολος Λιούρδης, Βασίλης Μαυροειδής, Διονύσης Μεσάρης και ο Δημήτρης Τραπεζιώτης είναι οι 7 υποψήφοι για τη θέση του συμπαραστάτη του πολίτη στην περιφέρεια. Οι 6 αρχαίοι και ένας ετωλοακαρνάνας διεκδικούν να γίνουν η φωνή του κάθε πολίτη ή επιχείρησης για την παθογένεια της δημόσιας διοίκησης. 44 παρόντες, έτσι. 32 ψήφισαν τον κύριο Καράβολα, 10 τον κύριο Κούστα, έναν τον κύριο Μεσάρης και ένα ήταν Λευκό. Ακόμα βέβαια δεν έχει αναδειχθεί ο εκλεκτός του πολίτη. Ωστόσο, στην επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αναδειχθεί και ο άνθρωπος ο οποίος θα δίνει μάχη για τα προβλήματα όλων. Μια υπηρεσία δεν λειτουργεί σωστά, δεν απαντάει στον πολίτη. Όλα αυτά είναι στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμπαραστάτη, γιατί μπορεί να παρέμβει εκείνη τη στιγμή, να έχει την εξουσία να ζητήσει την απάντηση για ποιο λόγο δεν γίνονται αυτά, για ποιο λόγο δεν απαντούν. Όσο για το Δήμο Πατρέων, εκεί φαίνεται ότι ακόμα οι υποψηφιότητες δεν έχουν κλείσει, αφού ακόμα και αύριο θα μπορεί όποιος επιθυμεί να υποβάλει την αίτησή του με το βιογραφικό του για τη θέση του συμπαραστάτη του Δημότη. Μέχρι στιγμής οι επιβεβαιωμένες υποψηφιότητες είναι 3. Μέχρι στιγμής εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν κατατεθεί οι υποψηφιότητες του κυρίου Μεσάρη, η υποψηφιότητα του κυρίου Μαρούδα και η υποψηφιότητα του κυρίου Κοντογιάννη, του συναδέλφου σας. Αυτές είναι οι επίσημες πρωτοκολλημένες. Ο ρόλος του συμπαραστάτη του Δημότη θα είναι εξαιρετικά σημαντικός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.